με τα δυο σου χέρια και μόνο μπορείς να σώσεις μια ζωή. Το ξέρουμε χρόνια και ήρθε η ώρα να το κάνουμε αυτό κτίμα όλου του κόσμου. Γνωρίζετε πως κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στον κόσμο παθαίνουν καρδιακή ανακοπή στο δρόμο, στο σπίτι, σε χώρους διασκέδασης ή εργασίας. Γνωρίζετε πως η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση από κάποιον Μπορεί να αυξήσει την επιβίωσή του κατά δύο έω τρει φορέ. Αν έχετε παρακολουθήσει ένα σεμινάριο βασική υποστήριξη τη ζωή και αυτόματη εξωτερική απεινίδωση, το γνωρίζετε. Αν έχουμε ένα θύμα σε ανακοπή θα πρέπει να δράσουμε κατά το δυνατόν ταχύτερα και με τον πιο καλό τρόπο να κάνουμε τις συμπιέσεις μας με τον καλύτερο τρόπο έτσι ώστε μέχρι να έρθει εξειδικευμένη βοήθεια που θα έχουμε καλέσει να κερδίσουμε χρόνο για το η νευρολογική κατάσταση ενός θύματος ανακοπής. Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τότε που πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Εργαστήριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης παρουσίασε σε εκδήλωση το εξαιρετικά σημαντικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο που έχει παράξει. Υπολογίζουμε πάνω από 8.000 εκπαιδευόμενους από το κέντρο μας στη βασική υποστήριξη ζωής, δηλαδή μιλάμε για φοιτητέ και πολίτες και το 2002-2003 ως υποχρεωτικό μάθημα, ως υποχρεωτικό σεμινάριο στα πλαίσια της επίγουσας ιατρικής. Όλοι οι φοιτητέ μα από το 2003 και μετά έχουν πάρει το πιστοποιητικό αυτό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνηση. Περήφανοι είναι και για το πρόγραμμα που είχε ως στόχο και τα κατάφερε να εκπαιδεύσει μαθητέ προκειμένου ουσιαστικά να του μετατρέψει σε φορεί γνώση τη βασική υποστήριξη τη ζωή και αυτόματη εξωτερική απεινίδωση. Αυτό έχει δουλέψει ήδη σε κάποια σχολεία ίσως το μεγαλύτερο, το πιο επιτυχημένο παράδειγμα να είναι αυτό του επάλτης της Αλκαρνασού, που με τη βοήθεια κάποιων από τους διδάσκοντες εκεί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ εμπνευσμένοι και αυτοί και είναι και κομμάτι της ομάδας μας εδώ στο Πανεπιστήμιο, συνεχίζουν τα παιδιά να εκπαιδεύουν και τους μαθητές τους και πάνε και σε διπλανά σχολεία για να εκπαιδεύσουν. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε πυρήνες που φεύγουν πια από εμά και ε, διαδίδουν το μήνυμα της το ότι με τα χέρια σου μπορεί να σώσει μια ζωή ουσιαστικά. Παράλληλα και σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου, έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο απεινιδωτών στην πόλη, το οποίο το επόμενο διάστημα αναμένεται να διευρυνθεί και με τη στήριξη τη περιφέρεια να περιλαμβάνει κάθε χώρο υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού. Είναι προσβάσιμο στο κοινό, το οποίο σημαίνει ότι αν εγώ πάθω μια κάτι στην πλατεία Δασκαλογιάννη, μπορεί κάποιο να πάρει από τον τοίχο τον απεινιδωτή και πιθανά, όχι καλύτερη νευρολογική έκβαση, πιθανά να καταφέρει να με σώσει αμέσως.